Εγώ αυτό που θέλω είναι να δω τα παιδιά μου ευτυχισμένα. Να προκόβουν, να στέκονται στα πόδια τους, ακόμα και αν στο μέλλον δεν με έχουν εμένα δίπλα τους, γιατί αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη της ζωής. Μαχήτρια της ζωής και της πολιτικής. Παράδειγμα προς μίμηση για όσες γυναίκες παλεύουν με τον καρκίνο. Έμοιαζε κάθε φορά ανίκητη. Πέρασαν 3 χρόνια και είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα από το θάνατο της αείμνηστης Φόφης Γεννηματά. Και όλοι ήταν εκεί, στο πρώτο νεκροταφείο, για να τιμήσουν τη μνήμη της. Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια από τον πρόωρο και άδικο χαμό της πολύ αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, φίλης, συντρόφισσας και προέδρου Φόφης Γεννηματά. Και όσοι τη ζήσαμε και νιώσαμε ότι οι έννοιες πολιτική και ανθρωπιά μπορούν να ταυτιστούν, μας λείπει και δεν την ξεχνάμε. Η Φόφη Γεννηματά θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Με ρωτούν κάποιοι αν θα επιστρέψει το Πασόκ. Μα συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πασόκ δεν έφυγε ποτέ. Είναι και σήμερα εδώ. Είναι ο κινητήριος μοχλός του κινήματος αλλαγής. Η αστήρευτη δύναμη και η αισιοδοξία της Φόφης Γεννηματά είναι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας. Πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας θα δικαιώσουν και το δικό της μεγάλο αγώνα στα πιο κρίσιμα χρόνια για την πολιτική επιβίωση της παράταξής μας. Με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια και έκδηλη συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο, βουλευτές, ιστορικά στελέχη του Πασόκ, στενοί συνεργάτες και φίλοι έδωσαν το παρόν για να αποδώσουν φόρο τιμή στη Φόφη Γεννηματά. Άνοιξε ένα δρόμο για την επιστροφή του Πασόκ. Σε εκείνην οφείλουμε το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει Πασόκ και μπορούμε να ταινίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μας λείπει πολύ και την έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Έδειξε έναν άλλο δρόμο σε όλους εμάς, ένα δρόμο αξιοπρέπειας και ήθους. Και βέβαια ήταν η πρόεδρος και η γυναίκα που με ενηλικίωσε και εμένα πολιτικά και τη σωστά πάρα πολλά. Η Φόφη Γεννηματά υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Πασόκ και άνοιξε δρόμους. Η απουσία της είναι πιο αίσθητη από ποτέ. Η Φόφη κράτησε και σήκωσε όρθιο το Πασόκ στις πιο δύσκολες στιγμές του. Μια γυναίκα η οποία μας ενέπνευσε. Η Φόφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου του 2021 μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Πίσω άφησε το στίγμα της στην πολιτική ζωή της χώρας.